Τώρα έχουμε τα δύσκολα. Είναι καλό. Στην... είναι, καλό, ότι είστε εδώ, δεν κρυβόσαστε, ότι βγαίνετε στα μέσα ενημέρωση, ότι κινείστε, σα βλέπουμε συνέχεια στα νοσοκομεία, επισκέπτε τι γεωνομικέ Και να δώσετε και τι απαντήσει. Ε, τώρα όμω είναι τα δύσκολα. Άνοιξε τον Ιούνιο και από τον Ιούνιο και μετά το είχατε πει. Θα έχουμε κρούσματα. Ξέφυγε όμω πολύ κατάσταση. Θα σα πω. Καταρχά να, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ε, Προφανώ και υπήρχε μια ε, κοινωνική χαλάρωση. Και, και αυτό το είδαμε και κυρίω ε, στου πιο νέου ανθρώπου και στι πιο ανησυχίε. Ξεκινάω από εκεί. Σταματήστε να κουνάτε το δάχτυλο στου νέου ανθρώπου. Δεν το πιστεύω. Οι νέοι άνθρωποι είναι η φυσική μα συνέχεια, τα παιδιά μα. Εμεί του αγαπάμε, θέλουμε να του στηρίξουμε και να του εξηγήσουμε με δικό του τρόπο. Το είπε και ο πρόεδρο mm. του Ιατρικού mm. Συλλόγου Πυριαία εδώ πέρα. Είναι τα social λίγο. media, mm. είναι στο instagram, yeah, yeah. είναι το facebook yeah. κλπ. Να εξηγήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε και του γονεί του και και του ευαισθητοποιήσουμε. Και νομίζω ότι αυτό. Έχει φανεί τι τελευταίε μέρε. Γιατί πριν από 15 μέρε δεν φαινόταν. Άρα, τη νέα γενιά και του ανθρώπου, τη συνέχεια μα, τη φυσική, δεν έχουμε απέναντί μα. Αντίθετα, προσπαθούμε να του έχουμε μαζί μα, να μα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, να προστατέψουν και αυτοί του γονεί του και του παππού και τι γυαλιά. χρειάζεται να μπούμε στη ζωή του. Έτσι δεν είναι, μέσα από το social media, το instagram κτλ. Α γυρίσουμε, α γυρίσετε επίσημα, και... όλη κυβέρνηση, τον Τζιτζιπά, ο οποίο έβγαλε το. Γυρίστε το στα social media. Μα Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το, το ζητήσαμε του Στέφαν και τον ευχαριστούμε πάρα να, πολύ για την ε, συνεισφορά του. Και θα συνεχίσουμε να να, να και άλλε πρωτοβουλίε. Με πολύ ωραίο τρόπο έτσι, το, το πέρασε το μήνυμα του. Εξαιρετικό. εξαιρετικό. Ένα πολύ γλυκό άνθρωπο και ένα <σκανερφόρο> εξαιρετικό αθλητή. Βεβαίω, για την τύχη και την τιμή. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση που φτάσαν τα κρούσματα μέχρι τα 250 την ημέρα. Και βλέπω ότι υπάρχει μία κριτική. Η κριτική πρώτα απ' όλα είναι εύλογη. Και εγώ προσωπικά ω Υπουργό Υγεία, αλλά όλη και η κυβέρνηση δεχόμαστε. Είτε είναι καλοπροαίρετη, ακόμα και την προαίρετη, προσπαθούμε να την εξετάσουμε. Αν και μερικέ φορέ φτάνει στα όρια και ξεπερνάει τα όρια των Ά, fake σε news. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αφήστε το ε, αυτό, αυτό ειδικά το δεν λοιπόν. με έχει απασχολήσει ποτέ και ναι, δεν, ναι. δεν. Κύριε Ποφάτη, θέλω να είμαι ειλικρινή. Ε, έχω α, άλλη αντίληψη πολιτική. Οι προσωπικέ αντιπαραθέσει μου είναι αδιάφορε. Ναι, Μέσα ωραί. από την κριτική όμω, αναγνωρίζετε λάθη που μπορεί να έχουν γίνει. Ναι, αυτό θα κρυφθεί, ξέρετε, όταν δούμε τα δεδομένα όλα. Και, και στο βάθο χρόνου και θα εξηγήσω γιατί. Θα πρέπει να βρεθεί κάποιο, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι αυτοί οι οποίοι ε, ψεκάζουν τον κόσμο με, με, με fake news και λένε ότι δεν υπάρχει ο ιό κλπ. Και και να μου πει σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, έστω μία, εφαρμόστηκε κάποια άλλη στρατηγική τακτική που είχε καλύτερα αποτελέσματα από την Ελλάδα, άρα να την αντιγράψουμε και εμείς. Είπαμε ότι στην πρώτη φάση ήταν το success story, ότι όντω πήραμε τα μέτρα έγκαιρος, τα τηρήσαμε Πακούς όλοι, φοβόμασταν με. όλοι. Ανέλπιστα καλά. Και Πακούς πήραμε και τα πάμε, πάμε, για το ενδιάμεσο Τώρα, του καλοκαιριού. Θα σα εξηγήσω. Να, πάμε τις, βαλ, να πάρουμε τι βαλκανικέ χώρε που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είναι οι χώρε αυτέ οι οποίε τα έχουν καταφέρει εξίσου καλά με εμά και άρα εμεί δεν έπρεπε να δώσουμε το credit στου γιατρού μα και να πούμε μπράβο σε αυτούς σ α, του ήρωε τη διπλανή πόρτα κλπ. Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση Ξέφυγε, από εμά με υπερπολαπλάσια κρούσματα κλπ. Πάμε στι πλούσιε ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν τα πολύ ισχυρά συστήματα υγεία και τα πολλά χρήματα. Μήπω είναι καλύτερη κατάσταση από εμά στην Γαλλία, με τις χιλιάδες κρούσματα, στην Αγγλία που είναι ακόμα κλειστή, στην Ισπανία που έχει lockdown, στην Καταλωνία, στη Γερμανία που τα κρατήδια Κλείνουν έχουν σημαντικό τους θέμα τους μεταξύ του κλπ. Μήπω στο Βέλγιο, μήπω στη Σουηδία που είναι μια προηγμένη χώρα, στην Ελβετία, μήπω δεν έχει lockdown ολικό το Ισραήλ που είναι μια πολύ σοβαρή χώρα και έχει δομημένη. τώρα. έτσι. Ε, μή, μήπω στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική αυτό. ή στην Ινδία ή υπάρχει κάποια Απλά. άλλη χώρα που παρουσίασε ένα άλλο πρόγραμμα με μια άλλη στρατηγική και είχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πουθενά δεν υπάρχει. Και στη, στη, φάση που βρισκόμαστε, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι καλύτερα από ότι σε όλε τι άλλε χώρε που βλέπω εγώ και μπορώ να συνομιλώ με συναδέλφου και να μπορώ, μπορώ, να αντιμετωπίζω τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι. Γιατί δεν είναι εποχικό ο ιό. Δεν, δεν είναι εποχικός ο ιό. Θα σα πω. Δεν είναι εποχικό ο ιό. Αυτό το οποίο πίστευαν κάποιοι επιστήμονε, ότι ενδεχομένω λόγω τη ζέσκης και τη ξηρασία θα μαζευτεί ο ιό το καλοκαίρι, δεν, 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 δεν βγήκε, και άρα αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν με λελογισμένα μέτρα, συγκεκριμένα μέτρα, να αντιδράσουμε σε μια κατάσταση εντό του καλοκαιριού. Και επειδή ξέρετε ότι υποάζει στι 14 μέρε ο ιό, να μετρήσουμε μέσα σε δύο εβδομάδε αν πράγματι έχει μαζευτεί το πράγμα και να προχωρήσουμε είναι και λέει, σε άλλα μέτρα είναι... αν χρειαστεί είναι... ή να δώσει έξοδα στην άλλα μέτρα μέτρα. Θα σα πω. να λοιπόν, βάλουμε την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, λέτε λελογισμένα μέτρα. Είναι λελογισμένο να κλείνει την πάρο και την αντίπαρο ή τον πόρο. Να πα σε τοπικά lockdown. Και να μην ανακοινώνει αυτού του ανθρώπου το πρόβλημα, ποιο είναι. Δεν το ξέρουν το πρόβλημα. Αυτό διαρωτώνται όλε αυτέ τι μέρε. Δεν ξέρω, σήμερα θα υπάρχει από τον κύριο Χαρδαλιά η πολιτική προστασία μια ενημέρωση. Αλλά γιατί του κλείνει, Αυτό ρωτάνε. Καταρχά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ε -ε -ε εκφεύγω το δικό μου αρμοδιοτήτων. Ναι, Αυτό αλλά... είναι ε, ένα το, θέμα το, το οποίο. Όχι, Πείτε μας Είναι κρούσματα. καλό ο καθένα να ασχολείται με το, το αντικείμενό του. Προσέξτε. Ε, να δώσω ένα παράδειγμα. Ε, κρούσματα υπήρχαν. Σε συγκεκριμένο νησί για του προηγούμενου δύο μήνε. Την ευθύνη τη ανακοινώση των κρούσματων έχει ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία και την ευθύνη τη συχνηλάτηση και τη ανακοίνωση των μέτρων έχει η πολιτική προστασία. Για φανταστείτε σε ένα νησί που κάθε φορά που είχαμε ένα κρούσμα συμπτωματικό, έβγαινε το κέντρο υγεία και έκανε το... δελτίο τύπου. Ναι, Μισό ναι. λεπτό, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι σημαντικό, ναι. κρίσιμο. Αν για κάθε ένα κρούσμα που είχαμε στο χ νησί, στο ψι νησί, αν Έβγαινε με δελτίο τύπου και έλεγε Στο ΤΑΔΕ νησί έχουμε ένα κρούσμα. Μα... Θέλετε να καταλάβετε τι θα είχε γίνει του προηγούμενου τρει μήνε σε όλα τα νησιά μα, ανεξαιρέτω, από την Ελλάδα. Αυτό αυτός είναι ο λόγο που δεν. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει, λοιπόν ε, και η οδηγία από του επιστήμονέ μου, του οποίου εγώ ακολουθώ και λαμβάνω mm. πολύ σημαντικά υπόψη ε, τι οδηγίε του και τον επαγγελματικισμό του και την τρόμη με οποίο σκέφτονται. Και σωστά, υπάρχει μία τάξη. Ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια είναι ο μόνο φορέα, ο οποίο πρέπει να ανακοινώνει τα κρούσματα όπως ανακοινώνει καθημερινά. Έχει την ευθύνη τη ε, της διαφάνειας, έχει την ευθύνη της σωστή οργάνωσης. Στα σύνορά μας που με πει έχουν δεν τα δεν ηλεκτρονικά τα, αυτό, τα, σε, αυτό που, που λένε, αυτό που λέει η εστίαση μας κάνετε ζημιά μας. Όχι, το αντίθετο. Περιμένουμε, να δουλέψουμε. Όχι, Το αντίθετο, αν, μιλήσετε, εγώ έχω μια πολύ καλή σχέση με του Δημάρχου και αγαπάω ναι. και πάρα πολύ και τα νησιά μα. Αν μιλήσετε μαζί του, θα δείτε ότι εμεί φτιάξαμε ένα σύστημα τέστινγκ στα νησιά, ένα σύστημα αεροδιακομιδών πολύ πιο ισχυρό από πέρσι. Πολλαπλό τέστινγκ με μικρού μοριακού αναλυτέ και μεγάλου σε μικρά νησιά και πρωτεύουσε των συμπλεγμάτων μα. Ε, στείλαμε 700 υγειονομικού παραπάνω μέσα στο καλοκαίρι και προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό Ά. τρόπο, έτσι ώστε να στηρίξουμε την ισιοτικότητά μα, που εγώ θεωρώ ότι είναι πλεονέκτημα, και να δώσουμε δυνατότητα στα νησιά μα να μπορέσουν. Γιατί είναι ε, ε, στρατηγική μα ο τουρισμό και βαριά με τη βιομηχανία, όσο Εννοεί. καλύτερα γίνεται. Ε, να, να δουλέψουν. Όταν όμω η πολιτική προστασία και νομίζετε η πολιτική προστασία και ο κ. Χαδαλιά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του. Όταν όμω υπάρχει με βάση τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται λόγο να πάμε σε τοπικά lockdown ή να εφαρμόσουμε τοπικά μέτρα, θα το κάνουμε αυτό και προφανώ είναι πολύ προτιμότερο από το να το κάνει κανεί οριζόντια και αμέσω σε όλη τη χώρα ο με, 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 με καταστροφικέ συνέπειε στην οριζόντια οικονομία. Οριζόντια μέτρα δεν θα δούμε. Δηλαδή, αν επιδεινωθεί η κατάσταση. Όχι, αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι θα παραμείνω εγκρατή και θα πω ότι οι τις τη κάνουν οι ειδικοί. Ειδική ναι. Εκτήμησε, μία, η ειδική. σα μια, μια, επιτροπή 28 κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων, εντατικολόγων, επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων και ακολούθησα και ακολουθήσαμε τι οδηγίε του σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να είμαι για τόσο παιδικό. Εκεί, εκεί χωράει ένα ε, ε, εύκολο, Χώρα. Σε αυτή την επιτροπή. Υπάρχει άλλη επιτροπή με στο, στο Μέγαρο Μαξίμου για το πώ θα διαχειριστούμε και τα πακέτα τα οποία θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να πω όμω ότι προσέξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να, να φύγει κανεί μπροστά. Εγώ πάω ότι είμαι υπουργό υγεία και γιατρό ορθοπαιδικό. Θα μπορούσα κάλλιστα να εκφράζω γνώμη καθημερινά για, έχ, για, επιστημονικά θέματα. Ναι. θέματα. Ναι. Όχι. Ναι. Για τα θέματα της λίμωξης του κορονοϊού, έχω εκπρόσωπο του Σωτήρη Τσιόδρα και 20, 28 κορυφαίου επιστήμονε. Για τα θέματα τη εντα, εντατική θεραπεία και των νέων κλινών που φτιάχνουμε, έχω την κυρία Κοτανίδου και μια επιτροπή λίμοξιολόγων. Για τον αντικαπνιστικό νόμο, είχα τον κύριο Μπεχράκη και επιτροπή. Τώρα πάει Για τα εμβόλια, έχω επιτροπή εμβολιασμών και θεωρώ πάμε ότι. Πάμε είναι... λιγάκι στο εμβόλιο. Ε, θα πάμε τώρα σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχω ανακοινώσει να κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπιστευτούμε τους κορυφαίους στη χώρα μας, τους ειδικού, να τους δώσουμε βήμα και την ευκαιρία να συμβουλέψουν σωστά την ελληνική κοινωνία. Αυτό θα κάνουμε μέχρι τέλος, θα τα καταφέρουμε, θα το παλέψουμε όλοι ε, μαζί. Πάμε λίγο... Ψυχραιμία. Πάμε, ψυχραιμία. Έτσι, Πάμε, Πάμε λίγο στο εμβόλιο. Πάμε. Η Ρωσία έτρεξε, το τρέχει. Τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό το οποίο ρωτούν και μας λένε και οι επιστήμονες βασικά είναι ότι εάν η Ελλάδα παραμείνει με τόσο χαμηλά επιδημονικά δεδομένα, η πανδημία δεν αγγίζει το μεγάλο μέρο του πληθυσμού, δεν έχει ξεφύγει ο λίγο νωρίτερα σε Γαλλία, Ισπανία, Ινωμένο Βασιλείο, Γερμανία και Βέλγιο. Δεν θα πάρει από τι πρώτε εμβόλιο όταν και εφόσον ξεκινήσει. Τι ξέρουμε, τι θα πούμε τώρα σήμερα στο τελευταίο μα, Ελλάδα. Καταρχά, σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο τη γρήπη. Ε, το Υπουργείο Υγεία έχει εξασφαλίσει 4.200.000 δόσει. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από τι αρχέ Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Δεκέμβρη. Θα, εμβολια... θα εμβολιάσουμε βάσει το ΆΜΚΑ πρώτα απ' όλα τι ευπαθεί ομάδε, αυτού που έχουν ανάγκη και πρέπει, του υγειονομικού μα, από τον Οκτώβριο, οκτώβριο. μέχρι το οκτώβριο. Δεκέμβριο. 4.200.000 δόσει είναι ρεκόρ. Πήραμε ένα εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πέρσι. Και πέρσι πήραμε ένα εκατομμύριο εμβόλια παραπάνω από πρόπερση. Ξεκινήσαμε Άρα, λοιπόν, ξεκινάμε, λοιπόν, λοιπόν Οκτώβρη. Να μην φοβούνται, πείτε το αυτό ω γιατρό τώρα, ως γιατρός, να μην φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο τη γρήπη. Σα ίσα. ίσα, Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι και χτίσαμε ένα τείχο ανοσία για τον ιό τη γρήπη και έτσι μπορέσαμε να αντέξουμε και τον κορονοϊό μαζί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, θέλω να σα θυμίσω ότι πριν από λίγε μέρε η πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ούρσουλα ε, ε, Βαντελάιεν, του η ίδια την πολύ μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης, τη Ευρώπη στη συμφωνία με την Αστραζένεκα για. Ε, 300 εκατομμύρια συν 100, 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου αυτού του Cambridge μαζί με την AstraZeneca που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Ναι. Άρα αν όλα πάνε καλά η Ελλάδα θα έχει το πρώτο κομμάτι αυτών των δόσεων στο τέλος Δεκεμβρίου και θα πάρει τέλος Δεκεμβρίου, Αυτό είναι πολύ σημαντικό. τέλος Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου σε 7, δο... σε 7 δηματικές παραδόσεις, θα πάρει αυτό που της αναλογεί από το εμβόλιο, αυτό που έχει ήδη συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν είναι, ε, κύριε Ποφάντη... Ε, μια ατέρμονη προσπάθεια η, η οποία δεν, δεν έχει δι... φω στο τέλο του τούνελ. Θέλω να πω στου Πόσε περίπου δόσει θα. Θα, ξε, θα ξεκινήσουμε. Λογικά ευπαθεί ομάδα. Θα ξεκινήσουμε 700.000 δόσει τον Δεκέμβρη. 700.000 δόσεις ε, που θα είναι μονή ή διπλή δόση. Μονό ή διπλό εμβολιασμό. Δηλαδή δεν χρειαστεί ένα, δεύτερη μία δόση. ή δεύτερη δόση. Θα ξεκινήσουμε από τι ευπαθεί ομάδε και θα πάμε σε όλο τον πληθυσμό μα. Θέλω να επαναλάβω. 700.000 η πρώτη δόση μόνο. Μάλιστα. Και όλε οι υπόλοιποι συνολικά. Θα, θα, στο σύνολό του θα φτάσουν στο ποσό αυτό το οποίο μα αναλογεί, είναι νομίζω γύρω στα 3 εκατομμύρια δόσει. Μένει, να, μένει να, να διασαφινιστεί με τι τελευταίε δομέ του συμβολέου. Θα ρωτήσουν τώρα οι ειδικοί. Ε, πριν η πρώτη δόση. Πρώτη και δεύτερη, σε δύο κλίμακε. Μισό λεπτό. Γιατί εσεί κάτι ξέρετε εδώ. Μισό λεπτό. Mm. Θέλω λοιπόν να πω και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι υπάρχει φω στην άκρη του τούνελ. Υπάρχουν αυτοί οι επόμενοι μήνε. Αντέξαμε τόσο καλά μέχρι τώρα. Θα κάνουμε όλοι μαζί την προσπάθειά μα. Τα βασικά θα φοράμε μάσκες σε εσωτερικού χώρου και σε εξωτερικού εξωτερικούς... χώρου όπου υπάρχει συχνοτισμό. Θα πλένουμε τα χέρια μα, θα τηνούμε τι αποστάσει ασφαλεία, θα φροντίσουμε τι ευπαθεί ομάδε και θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Όλοι μαζί ξανά την προσπάθειά μα. Δεν με απασχολούν οι κοινικοί και δεν με απασχολούν αυτοί οι οποίοι. Ε... Μιλάνε για σενάρια συνωμοσία. Είναι λίγοι όλοι αυτοί. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι ότι ποτέ στη χώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι και να βελτιωθεί. Εμεί αποδείξαμε στον χώρο τη υγεία ότι μπορούμε να κάνουμε και μικρά θαύματα. Η πρωθυπουργό, η κυβέρνηση, οι γιατροί, οι νοσηλευτέ, οι, οι καθαρίστριε, οι τραπεζοκόμοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλεψαν ω μία γροθιά. Άρα. Όλοι μαζί. Και έτσι θα πάει η ελληνική κοινωνία. Όλοι μαζί, λίγο υπομονή, εγκράτεια, τηρούμε ξανά τα μέτρα. Αγαπάμε και στηρίζουμε του παππού και τι γιαγιά μα σε επαθεί ομάδε, και όχι εδώ είμαστε μπα. να ξαναπούμε κύριε όταν θα χρειαστεί. να ένα μήνυμα στου νέου, ένα μήνυμα σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο. Γιατί θα ταξιδεύουν, θα γιατί επιστρέφουν και γιατί του έχουμε λίγο στοχοποιήσει κι εμεί. Αλλά εν τέλει, τι θα γίνει με του νέου, το Ποιο ήδη, είναι το δικό σα μήνυμα, Σα Ήδη στα αυτούς. social media, με το στείλα ήδη στο, στο, στο Instagram πριν από λίγε μέρε. Ο μέσο όρο νόσηση έχει πέσει κάτω από 40 έτη, στα 36 έτη και κατεβαίνει κι άλλο. Σημαίνει ότι αυτά τα νέα παιδιά δεν είναι άτροδα πρώτον. Δεύτερον, ε, μπορώ να πω προσωπικέ ιστορίε με νέα παιδιά τα οποία έχουν μπει στα νοσοκομεία μα, έχουν διασωλυνωθεί και κινδυνεύουν. Αλλά πάνω απ' όλα ξέρω ότι αυτά τα νέα παιδιά αγαπάνε του γονεί του. Αγαπάνε το μήνυμά σα, κοιτώντα την κάμερα σα. Το μήνυμά σα, τι Πι τους Πιστεύω ειλικρινά ότι όλοι μαζί θα κάνουμε την προσπάθειά μα. Καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο ιό. Θα προστατεύσουμε ο ένα τον άλλον. Ε, ξέρετε, εγώ έπαιξα μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Και πιστεύω στο ομαδικό παιχνίδι. Μες... Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε να είστε καλά. Καλά Ευχαριστούμε για την εξαιρετική πολύ. κουβέντα. Κρατάμε το εμβόλιο, κρατάμε την αισιοδοξία του Υπουργού, φίλε και φίλοι. Και νομίζω ότι αυτή η και αυτό την θα... πειθαρχία των και νέων πιθαρχία. που υπομονή, θα πρέπει να επιδείξουν. Υπομονή, υπομονή μέχρι το Δεκέμβρη να πάνε όλα καλά και να βρεθεί και να μπορέσει να φύγει και του οδηγάλου πάνω μα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω μα πολύ λίγο.